Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, μας αξίωσε και σήμερα ο Κύριός μας να έρθουμε στον ιερό τούτο χώρο και να αφήσουμε όλες τις έννοιες και τις στεναχώριες αυτού του κόσμου. Με ποιο τρόπο, θα σας το πω, είναι τριπλός. Πρώτα απ' όλα, ακούσαμε τώρα μόλις τον Κύριό μας να θεραπεύει όχι μόνο ασθένειες που οι γιατροί είχαν σηκώσει, όπως λένε και σήμερα, ψηλά τα χέρια, αλλά ακόμα και άνθρωπο ο οποίος έφυγε από αυτή τη ζωή να τον επαναφέρει. Γιατί, αγαπητοί μου, ή Χριστός σου και γίγερται ματέα η πίστης ημών, θα ήταν μόνο φάγομεν πίωμεν. Επειδή όμως υπάρχει ζωή και μετά από αυτή τη σύντομη και εκείνη είναι αιώνια, όπως ακούσαμε και την προηγούμενη Κυριακή με τον Πλούσιο και τον Λάζαρο, και πρέπει να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, ο Κύριός μας δείχνει ακριβώς σήμερα την παντοδυναμία Του. Και όταν ήταν ανάμεσά μας με τη μορφή αυτή την θεανθρώπινη, αλλά και στη συνέχεια, όπως ακούσαμε και στο Αθηνό Ευαγγέλιο. Και βέβαια το κλειδί της σωτηρίας μας είναι στα χέρια του καθενός μας. Είναι αυτό το οποίο είπε στη γυναίκα που έκανε σήμερα αυματουργικά καλά, η πίστη σου σε σωκέσε. Όλα λοιπόν προέρχονται από την πίστη μας. Και επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε πότε-πότε άτακτοι, όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, και επικρατεί μεγάλη τάξης αλλά εναταξία στην Ορθοδοξία, θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποια είναι τα όρια της πίστεώς μας και πού βρίσκεται αυτή. Ασφαλώς μέσα στην Αγία Γραφή, την οποία σας διάβασε και η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ταύτης, η οποία τι μας είπε, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ξεχωριστοί στη ζωή μας, οι οποίοι είναι οδηγοί μας. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Αγίους. Και βλέπετε, δόξα τω Θεώ, μέχρι τις μέρες μας και μέχρι τερμά των αιώνων, δεν θα πάβουν αυτοί οι Άγιοι να μας συντροφεύουν, να συμμετέχουν στα προβλήματά μας, αλλά και να μας βοηθάνε να υπομένουμε και αν θέλει ο Κύριός μας και να νικάμε τους πειρασμούς. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να ξέρουμε και τα όρια, τους κανόνες της Εκκλησίας, αυτά τα οποία μας έδωσαν οι Άγιοι πάλι Πατέρες, μαζί με την ερμηνεία των Αγίων Γραφών και όλα αυτά στα ελληνικά, γιατί είναι η ευρυχωρωτέρα γλώσσα, όπως λένε, παγκοσμίως και ομολογούν. Αυτά όλα όμως δεν είναι λόγια, γιατί όπως ξέρετε η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζουμε, το καταλάβαμε και το βάζουμε στην άκρη. Είναι καθημερινός, νύχτα και ημέρα, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, λέμε στους ψαλμούς, και αντίστροφα. Θα πρέπει συνέχεια δηλαδή να έχουμε αυτή την ύψη, αυτή την εγρήγορση και να εφαρμόζουμε κατά το δυνατόν, και αν κάπου χανόμαστε, να τρέχουμε γρήγορα να συμπληρώνουμε. Μέσα από τα τρία αυτά βασικά μυστήρια, του βαπτίσματος, του δευτέρου βαπτίσματος, της εξομολογήσεως που μας είπε ο Κύριός μας σήμερα, όταν έλειπε ο Απόστολος, αυτός ο λιγόπιστος Θωμάς, που μας θυμίζει, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι όταν δεν πολύ ασχολούμαστε με τα πνευματικά, θα πέσουμε ακριβώς στην κατάσταση του Θωμά, ο οποίος έλειπε και λίγο έλειψε να πλανηθεί. Και παρέδωσε στους μαθητές του σήμερα λοιπόν το μεγάλο αυτό μυστήριο της εξομολογήσεως, της μετανοίας. Δεν υπάρχει θέμα το οποίο να μην αντιμετωπίζεται από την Εκκλησία μας και πνευματικά. Και βέβαια όλοι αυτοί οι Άγιοι μας φέρνουν και στους βίους των Αγίων. Αν δείτε για παράδειγμα το τι γίνεται σήμερα στην Αγγλία, θα παραξενευτείτε αν δεν έχετε σαφή γνώση της ιστορίας. Γιατί λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, «Όλβιος ως της ιστορίης έσχεν μάθησιν». Τα έχετε κάνει στο σχολείο, ξέρετε τι σημαίνει Όλβιος και τι είναι ο τρεις Όλβιος, ευτυχισμένος και τρισευτυχισμένος. Όποιος ξέρει τα γεγονότα πώς έχουν ως εδώ, γιατί αυτά τα οποία γίνονται έχουν ξαναγίνει και θα ξαναγίνουν προφανώς.
γιατί η φύση του ανθρώπου είναι γνωστή, όπως μας έχει υποδείξει και ο Θουκυδίδης. Αυτά λοιπόν τα οποία είναι κτήμα ΕΣΑΗ, καλό θα ήταν να τα ενστερνιστούμε για να μην ταρασόμαστε και να μπορέσουμε να έχουμε και αυτή την αυτογνωσία, το γνώθις αυτόν και αυτή την ειρήνη την οποία μας έδωσε ο Κύριός μας, ο Βασιλεύς της ειρήνης αλλά και σωτήρι των ψυχών ημών. Σήμερα λοιπόν η καθηγουμένη της Ιεράς Μονιστάφτης διάβασε το Συναξάρι το πρωί, στο οποίο θα αναφερθώ συντόμως. Ήταν λοιπόν στα χρόνια τα ρωμαϊκά κάποιοι μάρτυρες, οι οποίοι μαρτύρησαν, πρώτα απ' όλα είπαμε το μαρτύριο της συνειδήσεως. Δεν έκαναν πίσω στην πίστη τους για κανένα λόγο. Και εκεί ακριβώς τους εικονίζει η Εκκλησία μας σήμερα στις εικόνες με το σταυρό στο χέρι. Είναι οι μάρτυρες και του αίματος. Αλλά έχουμε και ένα εξαιρετικό Άγιο, ο οποίος ήταν μοναχός και αυτός Μικρασιάτης, μάλιστα στα χρόνια της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου. Όταν ήταν να γεννηθεί και όταν έφυγε από αυτή τη ζωή, ο Κύριός μας έδειξε από τον ουρανό ουράνιο φως, όπως και με τον Απόστολο Παύλο που μας είπε η καθηγουμένη, «Εκκυλίας μητρός, μερικοί άνθρωποι ξεχωρίζουν». Ο μικρός λοιπόν αυτός Λάζαρος, όπως λεγότανε, ήδη από το σχολείο ξεχώριζε, γιατί λέτε, για τη φιλανθρωπία του. Έπαιρνε τα χρήματα τα οποία ήταν να δοθούν για την εκπαίδευσή του και τα έδινε στα χέρια των φτωχών και βέβαια υφίστατο και τις συνέπειες. Δεν έπαβε όμως να ελεεί. Με αποτέλεσμα ο ίδιος ο δάσκαλός του να τον έχει πια ως δάσκαλο δικό του. Και στη συνέχεια έφυγε και πήγε στους Αγίους Τόπους, όπου θα πάρει και το χάρισμα της ιεροσύνης από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Άκουσε όμως μια θεϊκή φωνή, ενώ ήτανε στη διάρκεια μεγάλης ασκήσεως, χωρίς να έχει τίποτα μαζί του, παρά μόνο με τα χόρτα της ερήμου και λίγο απλό νερό. Καθημερινές δεν έτρωγε τίποτα. Ακούστηκε λοιπόν αυτή η φωνή, «Λάζαρε, να γυρίσεις πάλι στην πατρίδα σου». Εκεί λοιπόν βρέθηκε κοντά στη μητέρα του και γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτό το βιβλίο που σας διαβάζω, στην παγκόσμια ιστορία του. Επειδή γνωρίστηκε από τη μητέρα του, για τούτο επειδή ήθελε, δεν ήθελε, της παρουσιάστηκε ποιος ήταν. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι ναι, εγώ είμαι ο γιος σου. Αλλά επειδή θερμάνθηκε περισσότερο από την ησυχαστική κατάσταση, ανέβηκε απέναντι και στην Έφεσο, στη Μικρά Ασία, είναι ένα όρος, το Γαλήσιο. Και εκεί λοιπόν ασκήτεψε μεγάλους αγώνες υποφέροντας από τους δαίμονες. Και εκεί λοιπόν φωτίστηκε και με χρήματα ενός αυτοκράτορα πολύ γνωστού σας, του Κωνσταντίνου του Μονομάχου, ο οποίος τελούσε σε εξορία. Και με προφητικό χάρισμα που διέθετε ο Άγιος, του είπε ότι θα γίνει αυτοκράτορας, ενώ ήταν για να εκτελεστεί, έκανε μεγάλες αγαθοεργίες. Έκτισε λοιπόν και το ναό της Αναστάσεως του Κυρίου με δικά του έξοδα και εκεί δίπλα ακριβώς αυτός ο Άγιος Λάζαρος, στα δεξιά, κατασκεύασε ένα στήλο, ήταν στηλίτης. Ένας χώρος δηλαδή ασκεπής, όπου ανέβηκε και κατοίκησε με στέγη τον ουρανό, τροφή, λίγα χόρτα ομά και λίγο ίδρο και αυτά μόνο την Κυριακή. Το χειμώνα βέβαια πάγωνε και το θέρος φλογιζότανε. Είχε όμως σκέπη και φυλακά του την Πανάχρωτο Θεοτόκο, η οποία τον εφρόντιζε και έλεγε γι' αυτό και τη χάρη Παραθεού να επιτελεί καθημερινά εξαίσια θαύματα. Πολλοί μάλιστα αποτάσσονταν τον κόσμο και ζούσαν ως μοναχοί. Έκανε απελευθερώσεις εχμαλώτων από τον πόλεμο με τους Πέρσες και από ηθικούς κινδύνους απελευθέρωνε όσους κινδύνευαν. Ο στήλος του πάλι δεν αγγιζότανε καθόλου από τα φυσικά φαινόμενα. Έλυσε μεγάλη αβροχία και το αντίστροφο σταμάτησε υπερβολή βροχής, πλημμύρες δηλαδή. Μεγάλη στέρηση από ψωμιά επίσης μετέτρεψε σε χορτασμό πλήθους εκατοντάδων, ευλογώντας βέβαια με την ευλογία του Θεού, της Παναγίας και τη δική του. Και στο τέλος του δόθηκε και παράταση 15 ετών, ύστερα από πολύ θερμή προσευχή των πνευματικών του παιδιών, ώσπου 72 ετών, εκεί ετελείωσε
και όπως δοξάστηκε στη γέννησή του έτσι και στο θάνατό του, κατέλαψε το στήλο, θεϊκό και ουράνιο φως. Και εκεί βέβαια γιορτάζουμε και την ανακομιδή του Λειψάνοντο τον Ιούλιο, γιατί το Λειψάνο του ενταφιάστηκε στο στήλο δίπλα ακριβώς, όπου αναβλύζει διάφορα θαύματα, εις δόξεν του αληθινού Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Άλλη όμως βοήθεια, αγαπητοί μου, έχουμε και από τους Αγίους Αγγέλους, τους οποίους θα γιορτάσουμε αύριο. Και οι δύο, ειδικά ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ. Ο Μιχαήλ, να πούμε δύο λόγια, είναι ο άγγελος όλων μας. Θα πει δύναμη Θεού και αρχιστράτηγος. Πολλές ευεργεσίες έχει δώσει γενικά σε όλο το ανθρώπινο γένος, από τον Αβραάμ και τον Λότ, τότε που τον εγκλήτωσε από την καταστροφή των Σοδόμων. Αυτός είναι ο Μιχαήλ. Και στη συνέχεια από τους Αιγυπτίους στη φυγή τους Εβραίους και μετά στην Καινή Διαθήκη, το θαύμα το γνωστό που γιορτάζουμε στις αρχές του εκκλησιαστικού έτους, όταν έστρεψε ολόκληρους ποταμούς μακριά από το ναό, οι οποίοι είχαν στραφεί από τους ειδωλολάτες για να καταστραφεί. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς τον έχουμε προστάτη μας, φύλακα τη ζωή μας. Και αύριο θα γιορτάσουμε τη σύναξη. Γιατί όμως? Γιατί θα θυμόσαστε την πτώση του αιωσφόρου, του σατανά. Αυτός ο οποίος του αντιστάθηκε ήταν ακριβώς αυτός ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ, με τη φράση «πρόσχομεν», η οποία συγκράτησε τα υπόλοιπα τάγματα των αγγέλων. Και ψάλλοντας τον τριαδικό ύμνο, έγινε η σύναξη των αγγέλων με προσοχή και ομόνοια. Και έτσι συμβαίνει και στην καθημερινή ζωή από τότε μέχρι σήμερα. «Ατακτούντον», λέει ο Άγιος Νικόδημος, «και κακώς φρονούντον διαφόρων, ευτακτούντες και ορθώς φρονούντες, πρέπει να τους νουθετούν, να τους ευτακτούν». Έτσι λοιπόν και ο κατώτερος έως τότε Μιχαήλ, που έμεινε στο αγαθό βλέποντας τους δαίμονες να πέφτουνε από άγγελους, από το αγαθό δηλαδή στην κακία, δίδαξε να μείνουν οι υπόλοιποι στο αγαθό. Και βέβαια μαζί του γιορτάζουμε σε λίγες ώρες και τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, ο οποίος τι σημαίνει, αγαπητοί μου, δεν χρειάζεται να το πούμε, Θεός και άνθρωπος. Και γι' αυτό υπηρέτησε κυρίως αυτό το μυστήριο. Φανερώθηκε δηλαδή τότε στον προφήτη Δανιήλ και του είπε πότε επακριβώς, μετά από πόσες εκατοντάδες ετών και χρόνια και στιγμές, θα έρθει η γέννηση του Κυρίου. Και βέβαια σχετίζεται και με τη γέννηση του Σαμσόν και τη γέννηση της Θεοτόκου και τη γέννηση του Ιωάννου, του Προδρόμου. Έτρεφε μάλιστα την Αγία Αϊπάρθενο Μαριάμ 12 χρόνια εδώ μέσα στο ιερό που βρίσκομαι, με ουράνια τροφή. Αυτός ευαγγέλισε τη Θεοτόκο ότι θα γεννήσει εκ πνεύματος Αγίου τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και στους ποιμένες αυτός πάλι θα παρουσιαστεί και θα ευαγγελίσει ότι τέχθηκε ο Σωτήρη του κόσμου, ο Χριστός, και στη συνέχεια στον Ιωσήφ να παραλάβει παιδί και μητέρα, να φύγει στην Αίγυπτο και πότε ακριβώς να επιστρέψει. Και στο τέλος που ακούμε στα Ιωθινά Ευαγγέλια, αυτός κατέβηκε από τον ουρανό και αποκύλησε και το λίθο από τη θύρα του μνημείου, του ζωοδότου Ιησού. Ευαγγέλισε τις μυροφόρες για την Ανάσταση του Κυρίου και για τούτο η Εκκλησία του Χριστού το συνεορτάζει με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και επικαλείται τη χάρη και τη βοήθεια και αυτού του Αγγέλου και όλων των Αγγέλων. Και θα ξέρετε ότι Άγγελο η Εκκλησία μας δίνει ήδη από το βάφτισμά μας. Ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός έχει δικό του Άγγελο και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, οι υπόλοιποι λαοί αβάφτιστοι έχουν ένα Άγγελο κάθε λαός. Φανταστείτε τι μεγάλη δύναμη έχει η παρουσία μόνο και μόνο ενός Ορθοδόξου Χριστιανού λοιπόν επάνω στον κόσμο. Όλος ο κόσμος δεν είναι άξιος να δοθεί για να κερδιθεί μία ψυχή. Και βέβαια αύριο το βράδυ, σαν αύριο το βράδυ, έχουμε και το συγκλονιστικό γεγονός της κοιμήσεως, που είναι και τα γενέθλια δηλαδή κάθε Αγίου, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, πενταπόλεως του θαυματουργού και μυροβλήτου εξυπήρου καταγωμένου, και ο οποίος, για να μείνουμε σε αυτόν, να πούμε τα πολλά περισσότερα στη γιορτή του και να χαρούμε αυτή την παρουσία του από πέρυσι ήδη, που είναι τα 100 χρόνια από την κοίμησή του,
και φέτος με ένα άλλο διαφορετικό πρωτότυπο πράγματι τρόπο μας δείχνει την προστασία του Άγιος αυτός ο Μέγας. Να πούμε λοιπόν ότι εκάρι μοναχός, πού λέτε, ακριβώς εκεί στη νέα μονή της Χίου, εκεί όπου δηλαδή ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, ο γνωστός που είπαμε και παραπάνω, έδωσε χρήματα να φτιαχτεί αυτό το μοναστήρι. Τες τον σών Αγίων Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.